Ούτε τα λόγια, ούτε οι εικόνες μέσα από μια οθόνη αρκούν για να μεταφέρουν την καταστροφή στις πραγματικές της διαστάσεις. Δεν είναι μόνο το γκρίζο της τάχτης που σκεπάζει τα πάντα, κάνοντας το σκηνικό ασπρόμαυρο. Είναι η μυρωδιά και η σκέψη ότι σε αυτά τα λίγα στρέμματα πριν από δύο μέρες πέθαναν δεκάδες άνθρωποι. Το μάτι πλέον είναι κρανίου τόπος και ο λιγοστός κόσμος που βρίσκεται στην περιοχή δύο ημέρες μετά τη φωτιά δεν έχει και πολλά να κάνει και ούτε έχει και διάθεση να κάνει. Η περιουσία του καταστράφηκε, νερό και ρεύμα δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν για ημέρες και κάποιος γείτονάς του δεν θα επιστρέψει ξανά. Η οδός Ποσειδώνος και τα αποκαίδια που έχουν μείνει μαρτυρούν όχι μόνο το εύρος της καταστροφής, αλλά και το πώς η άναρχη δόμηση και το κλείσιμο της πρόσβασης στη θάλασσα, αφήνοντας διέξοδο μόνο από στενά δρομάκια ανάμεσα σε κάποια οικόπεδα, μετέτρεψαν τον οικισμό σε παγίδα για τους κατοίκους του. Ζημιές έχουν υποστεί σχεδόν όλοι, αλλά κάποιοι ήταν πιο τυχεροί. Του γλιτώσαμε, έχουμε και τρεις στατεύκα, πρώτα που είναι. Είναι, δεν ξέρω, έχουμε τύχη, μεγάλη τύχη. Ήσασταν εδώ? Πήγαμε στην παραλία, εκεί μέσα. Εκεί τα φάγαμε τη κάπνα. Αλλά εντάξει, πάλι καλά. Αυτό είναι δεκάλυτρο, νερό. Πού είστε μπροστά? Αν κάτι δίνει κουράγιο στους ανθρώπους αυτές τις δύσκολες ώρες, είναι οι εθελοντές που έχουν έρθει από όλη την Αττική για να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Είμαστε τρία άτομα από Κοροπή και δύο από Φιλοθέοι. Τυχαία βρεθήκαμε εδώ, συνεργαστήκαμε. Μας στείλανε, πήγαμε στο Δημαρχείο, γινόταν χαμός. Χαμός, δεν έβγαζε άκρη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει για εθελοντές. Υπάρχει περίσσια δηλαδή, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ και πράγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει οργάνωση, δηλαδή δεν ξέρεις που να αφήσεις. Εμείς έχουμε έρθει τυχαία. Απλά να κινητοποιηθεί ο κόσμος να έρθει να βοηθήσει από μόνος του. Δηλαδή θα είναι η καλύτερη λύση αυτό το πράγμα. Να μην τους αφήσουμε μόνος τους αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Ένα πέτ να αφαιρέσουμε ένα μισάρι να τους βοηθήσουμε και αυτούς. Μπορούμε να γυρίσουμε, να πάμε να αφήσουμε τα πράγματα και να γυρίσουμε. Να σας δείξω να κουβαλήσουμε, μάλλον. Αν μπορείτε κάποιοι. Ναι, γιατί είμαστε πολύ γενναιόδοροι. Την επόμενη μέρα στο μάτι της Αττικής κυριαρχεί το μαύρο και το γκρίζο. Το μαύρο για τις ζωές που χάθηκαν και το γκρίζο για τη φυσική καταστροφή και τις περιουσίες των κατοίκων. Όπου και αν κοιτάξει κανείς, θα δει μόνο στάχτη και καταστροφή. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 81, πάνω από 30 είναι οι αγνοούμενοι, ενώ συγκλονίζουν οι περιγραφές των κατοίκων που έζησαν την πύρινη κόλαση. Που λες προς το τέλος που περνάει η φωτιά και τελειώνει, το διπλανό, όχι αυτό το δίπλα, το άλλο, ναι. Εκεί που δεν φαίνεται, είχε μία δεξαμενή γκαζούδια αυτός αυτό. Ωραία! Που είναι ναι. Σαν το βιτίο, ναι, ναι. Που τον γεμίζανε. Ακούω κάποια στιγμή όπως είμαι. Έχω κατέβει κάτω προς το υπόγειο με το λάστιχο. Ακούω ένα τρελό φύσιμα και μπα! Μία και βλέπω μία φλόγα. Και πού έφυγε δεξαμενή από εδώ? Πού να ξέρω. Και εγώ όταν έκαιγε και με ξαλάφρωσε. Αφού είχε ντουμανιάσει όλο το παιδί, τα πάντα είχαν καεί εκεί. 4,5 η ώρα από. Δεν μας φτάνει αυτό βεβαίως. Ναι. Να κοιτάζουμε από την βεράντα εδώ, Τιτάνικ, τίποτα δεν γινόταν πετιά. Να δείτε με βάρκες, να δείτε πώς πρόκειται ο ένας τον άλλον, ναι. Να μπαίνουν να σου πω. Κάποια στιγμή με έχει πιάσει πανικό και νομίζω είναι λογικό. Λέω στον άντρα μου, τα τρελετώ να φύγουμε. Μου λέει, τρελή είσαι, πού να πάμε, δεν μπορούμε να βγούμε. Μας έσωσε μόνο αυτό που έχουμε κλείσει τα παντζούρια και το αλουμίνιο. Έχουμε φτιάξει το σπίτι τώρα πριν 5-6 χρόνια. Δηλαδή, το καλό είναι ότι είμαστε κοντά στη θάλασσα, αλλά και εκεί μέχρι να φτάσουμε στη διασταύρωση, μου λέει γυναίκα μου, δεν βλέπω να οδηγήσω. Ήταν, είχα αρχίσει και ντουμάνιαζε, ξέρεις, πριν πάρει η δυνατή φωτιά. Παρατάμε το αυτοκίνητο και η ψόπα και κατεβαίνουμε κάτω. Περιμέναμε αρκετές ώρες βέβαια, εντάξει, μέχρι να οργανωθεί το. Και τα παιδιά, μόλις ήρθε του λιμενικού, εξαιρετικοί άνθρωποι, όλοι καλά παιδιά εξυπηρετήσανε. Μετά από κανένα δύο ώρες, τότε τους. Πήραν αναμονής, τρεις ώρες. Πήραν τα παιδιά πρώτα και τους ανήμπορους, τους τραυματισμένους και τέτοια. Είμαστε 700 άτομα. Η Αργυρά Ακτής είναι προσβάσιμη. Άνετα κατεβαίνεις. Όσοι πήγανε από σκόκκινο λιμανάκι, η κουμπάρα μου με τον γαβρό της, την κόρη της και τον οικονό της, αγνοούνται. Μένουν στο μάτι.
δυστυχώς. Αυτό είναι που με στεναχώρησε. Και μάλιστα βλέποντας τόσο κοντινή σου συγγενής και να έχει φτάσει, δεν ξέρω πόσο θα φτάσουν οι νεκροί, νιώθεις δηλαδή, όχι τυχερός, μέσα στην τύχη σου νιώθεις στεναχώρια βέβαια. Γιατί είναι και δικοί σου άνθρωποι. Το μάτι θα αργήσει πολύ να γίνει ξανά όπως το γνωρίσαμε στο παρελθόν, αλλά αργά ή γρήγορα θα γίνει. Μόνο που αυτή τη φορά θα πρέπει να υπάρξει και ένας πολεοδομικός σχεδιασμός που θα επιτρέπει τη γρήγορη εκένωσή του σε περίπτωση ανάγκης. Αν μη τι άλλο, το χρωστάμε στους ανθρώπους που χάθηκαν. Για το CNN Greece, Κώστας Πλιάκος.